Όπως ξέρετε, έχει ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος γύρω από το ζήτημα της ηθαγένειας, ο οποίος διεξάγεται και περιφερειακά με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή κυρίως των παιδιών των μεταναστών, γιατί είναι ένα βασικό ζήτημα, ένα ζήτημα δημοκρατίας καταρχήν, όπως θα αναλύσω και στη συνέχεια, και ένα ζήτημα το οποίο σχάτως και πριν εκδοθεί καν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι και ένα ζήτημα αυταρχισμού, διότι από την ώρα που έγινε γνωστή από διαρροή τι θα περιείχε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, ο Αθανασίου, έστειλε ένα έγγραφο σημείωμα, ούτε καν εγκύκλιο, με το οποίο διέτασε τις περιφέρειες της χώρας και τους δήμους να μην υλοποιούν πλέον το νόμο της ηθαγένειας. Έτσι, από τον Νοέμβριο και μέχρι σήμερα και μέχρι κάποτε να φτάσει η Τρικομματική να συμφωνήσει σε ένα νόμο για την ηθαγένεια, έχουν παγώσει όλες οι διαδικασίες. Δεν υπάρχουν πλέον τίποτα που να ερευνά, κανένα όργανο που να ερευνά τις εκκρεμείς αιτήσεις για την ηθαγένεια. Έτσι, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά είναι όμοιροι σε αυτή τη διαδικασία και δεν ξέρουμε μέχρι πότε θα συμβαίνει αυτό. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανομίας του ελληνικού κράτους, γιατί ανομία ακριβώς σημαίνει ότι όταν το κράτος δεν σέβεται τους νόμους τους οποίους έχει ψηφίσει. Διότι ο νόμος καταργείται με νόμο, δεν καταργείται με σημειώματα. Και εφόσον ο νόμος δεν έχει καταργηθεί με άλλο νόμο, έπρεπε να ισχύει και να ερευνώνται και να εξετάζονται οι αιτήσεις ηθαγένειας που εκκρεμούν. Αυτό το πρωτοφανές δείγμα ανομίας, το οποίο η κυβερνητική γλώσσα το χρεώνει σε όσους αγωνίζονται, την ανομία δηλαδή, ενώ δεν ισχύει αυτό, οι πολίτες μπορούν να μην υπακούν στον νόμο και να διαπράττουν παρανομία. Η ανομία είναι χαρακτηριστικό της κρατικής πολιτικής. Δεν ξέρουν δηλαδή ούτε τα στοιχειώδη νομικά για να μιλήσουν. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια μετέωρη κατάσταση όπου το τίμημα είναι τα ίδια τα παιδιά, τα ανήλικα παιδιά που βρίσκονται στη χώρα μας. Σημειωτέων ότι η Ελλάδα ήταν η πιο καθυστερημένη χώρα από όλες τις χώρες της Ευρώπης που προχώρησε σε ένα νόμο για να αποκαταστήσει το τι θα γίνεται με τα παιδιά των αλλοδαπών που γεννιούνται ή έρχονται μικρά εδώ μόλις το 2010. Ενώ το κύμα της μετανάστευσης στην Ελλάδα άρχισε να αναπτύσσεται από το 1990. Δηλαδή μετά από 20 χρόνια δέησε να φροντίσει να αποκτήσει ένα νομικό πλαίσιο γύρω από αυτό το ζήτημα. Αν δείτε σε όλα τα ερμηνευτικά λεξικά που υπάρχουν στη χώρα μας τι σημαίνει ηθαγένεια, θα δείτε ότι η λέξη ηθαγένεια αποδίδεται ως ο νομικός δεσμός του πολίτη με το κράτος. Επίσης, τη λέξη υπηκότητα είναι η ιδιότητα του πολίτη μιας χώρας. Στη δε λέξη πολιτογράφηση είναι η εγγραφή ενός αλλοδαπού στους πολίτες μιας χώρας. Αυτά λέει είναι η ερμηνεία των όρων από το λεξικό. Δεν χρησιμοποιώ ούτε νομικούς όρους ούτε τίποτα. Όταν λοιπόν το 2010 ο Ραγκούσης ψήφισε το νόμο 38-38 του 2010, τότε το μπλοκ της αντίδρασης, το οποίο ήταν η Νέα Δημοκρατία και το Λάος, ξεσηκώθηκαν ότι με τις διατάξεις τις οποίες περιείχε ο νόμος Ραγκούση θα αλλοιωνόταν το έθνος, θα γινόταν η χώρα πόλος έλξης μεταναστών για να αποκτήσουν όλη την ηθαγένεια και μια σειρά από τέτοια φτηνά επιχειρήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή, διαφωνώντας με τις διατάξεις που, τις κρίσιμες που θα τις αναφέρω παρακάτω, είχε καταθέσει τις δικές του διατάξεις, τροποποίησης των συγκεκριμένων άρθρων, οι οποίες έφεραν την υπογραφή του Κουβέλη και του Τσούκαλη.
οι οποίοι τότε ήταν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε λοιπόν τι ήταν αυτές οι περιβόητες διατάξεις, γιατί τώρα είμαι υποχρεωμένη να μιλήσω πιο πολύ νομικά, να διευκολύνω, να μιλήσουν οι άλλοι πιο πολύ ίσως πολιτικά. Το άρθρο λοιπόν 1α του νόμου 3838 του 2010 έλεγε ότι όποιο παιδί γεννιέται στη χώρα αποκτάει αυτοδίκαια την ελληνική ηθαγένεια, εφόσον οι γονείς και οι δύο γονείς. Πιο πολύ τώρα θα πούμε. Ναι, για να και πίσω. Ναι. Λοιπόν, εφόσον και οι δύο γονείς μένουν μόνιμα και νόμιμα. Ναι. Εφόσον λοιπόν και οι δύο γονείς μένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα επί 5 χρόνια πριν τη γέννηση του παιδιού. Αυτή ήταν η μία διάταξη και αφορούσε τα παιδιά που γεννιόντουσαν στην Ελλάδα. Υπήρχε επίσης μία διάταξη που έλεγε για τα παιδιά τα οποία ερχόντουσαν πολύ μικρά εδώ, ότι και εφόσον και σε αυτούς οι δύο γονείς έμεναν για 5 χρόνια νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και τα παιδιά αυτά έχουν φοιτήσει τουλάχιστον 6 χρόνια σε ελληνικό σχολείο, θα μπορούσαν και αυτά να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια. Αυτό λοιπόν, αυτές τις διατάξεις, τελικά το Συμβούλιο Επικρατείας τις έκρινε αντισυνταγματικές. Με μια ισχυρή όμως μειοψηφία που διαφώνησε με την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία μειοψηφία έχει τα επιχειρήματα που έχουμε κι εμείς. Δηλαδή θεώρησε ότι μπορεί άνετα η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει ό,τι θέλει γύρω από τους όρους απόκτησης της ελληνικής ηθαγένειας από τα παιδιά, δεδομένου ότι αυτοδίκαια αποκτάει την ελληνική ηθαγένεια ένα παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, γιατί οι γονείς του είναι εδώ, γιατί εδώ γεννιέται, γιατί εδώ αποκτάει όλη του τη ζωή και το μέλλον του και κατά συνέπεια γίνεται πολίτης αυτής της χώρας και αποκτάει δικαιώματα όπως και οι Έλληνες πολίτες. Τώρα, η πλειοψηφία του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι σύμφωνα με την άποψή του δεν μπορεί να γίνει ένα παιδί αλλοδαπών Έλληνας, διότι έτσι θα αλλοιωθεί η έννοια του έθνους. Παρά τα αυτά, το Ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 4, παράγραφος 3, ορίζει ότι οι Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, ήρθε ο νόμος και όρισε ότι οι Έλληνες, άρα αποκτούν την ηθαγένεια, είναι και τα παιδιά αυτά που έχουν αυτά και αυτά τα προσόντα. Δηλαδή έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα από γονείς που έχουν μείνει 5 χρόνια εδώ και είναι με νόμιμη άδεια παραμονής. Άρα, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ήταν συμβατή η διάταξη αυτή του νόμου Ραγκούση για να αποκτήσουν τα παιδιά την ελληνική ηθαγένεια. Περαιτέρω, θεωρεί η πλειοψηφία του Συμβουλίου Επικρατείας ότι δεν μπορεί να έχει γενικούς όρους ο νόμος, αλλά πρέπει κάθε περίπτωση να κρίνεται ειδικά. Να κρίνει για κάθε ένα παιδί αν έχει τις δυνατότητες να είναι Έλληνας πολίτης, ξεχωριστά. Ειδικά δε για τα παιδιά που είχε ως προϋπόθεση να έχουν πάει 6 χρόνια στο σχολείο, θέτει ως αντίρρηση ότι δεν μπορεί τα Ελληνόπουλα να έχουν υποχρεωτική 9χρονη και 12χρονη παιδεία και τα παιδιά των αλλοδαπών να θέτουμε ως προϋπόθεση 6 χρόνων παιδεία για να είναι Έλληνες πολίτες. Άρα και σε αυτό διαφωνεί και κυρίως διαφωνεί στις γενικές προϋποθέσεις. Θέλει να κρίνει για κάθε παιδί και για κάθε γονέα εάν είναι ενσωματωμένοι στην ελληνική κοινωνία και κατά συνέπεια αν αξίζουν να είναι και τα παιδιά τους Έλληνες πολίτες. Αυτό βέβαια δεν προκύπτει από καμία διάταξη του Συντάγματος, αλλά κυρίως και από καμία διάταξη της λογικής, ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση
για να αποκτήσει κάποιος την ελληνική ηθαγένεια, δηλαδή το νομικό δεσμό με μια χώρα. Κάτω λοιπόν από αυτά τα νομικά δήθεν επιχειρήματα, θεωρεί το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι σύμφωνα με τη δική του άποψη, το παιδί που θα γίνει Έλληνας καθίσταται και ομοεθνής. Δεν καθίσταται ομοεθνής, καθίσταται Έλληνας πολίτης. Αυτό είναι και σημαίνει η ελληνική ηθαγένεια την οποία αποκτούν τα παιδιά. Αυτή λοιπόν η ιστορία, με βάση την οποία αναπτύσσονται μια σειρά από μυσαλόδοξες αντιλήψεις οι οποίες δηλητηριάζουν την ελληνική κοινωνία, προσπαθούν να ακυρώσουν όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε όλα αυτά τα χρόνια με επιχειρήματα τα οποία βρίθουν ενός ρατσιστικού, ξενοφοβικού και εθνικιστικού λόγου προκειμένου να καταργήσουν τον νόμο Ραγκούση. Βεβαίως ελπίζαμε και ελπίζουμε ακόμα ότι σε αυτή τους την προσπάθεια θα υπάρξει αντίδραση. Πρώτον πολιτική. Γιατί το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ που είναι στην τρικομματική κυβέρνηση ήταν αυτό που είχε την πρωτοβουλία για τον νόμο Ραγκούση. Η ΔΕ ΔΗΜΑΡ πέραν των γενικών αντιλήψεών της, όπως σας είπα και πριν, όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τις πιο προωθημένες προτάσεις που κατέβασαν, που καταβάσαμε τότε, είχαν την υπογραφή του Κουβέλη και του Τσούκαλη. Βεβαίως τώρα όπως παρακολουθούμε και με το Χαράτσι και με μια σειρά από άλλες ιστορίες, κάτω από το φόβο ότι θα πέσει η κυβέρνηση, συνεχώς υποχωρούν. Άρα και αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Κατά συνέπεια αυτό που νομίζω ότι υπάρχει και αξίζει να το παλέψουμε είναι η αντιδράση της κοινωνίας. Γιατί νομίζω ότι και σε μια σειρά από σφυγομετρήσεις αυτό που έχει καταγραφεί είναι ότι η κοινωνία είναι ανοιχτή στην ηθαγένεια των παιδιών. Γιατί τα παιδιά, πάνω στα παιδιά, δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο ηγεμονικός ρατσιστικός λόγος που ισχύει γενικά για τους μετανάστες. Γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να τους κρεώσουν ότι είναι επικίνδυνα για να διαπράξουν εγκλήματα, όπως λένε για τους μετανάστες. Γιατί στα παιδιά δεν μπορούν να πούν ότι θα πάρουν τις δουλειές των Ελλήνων, όπως λένε για τους μετανάστες. Γιατί στα παιδιά δεν μπορούν να πούν ότι θα μεταδώσουν μολυσματικές ασθένειες, όπως λένε για τους μετανάστες. Γιατί τα παιδιά δεν γνωρίσαν άλλη πατρίδα για να έχουν φανατισμούς θρησκευτικούς ή άλλους που λένε για τους μετανάστες. Γιατί τα παιδιά ξέρουν μόνο αυτή την κουλτούρα, μόνο αυτή τη χώρα, μόνο αυτή τη γλώσσα. Άρα όλος αυτός ο ηγεμονικός ρατσιστικός λόγος που αναπτύσσεται για τους μετανάστες δεν ισχύει για τα παιδιά. Άρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία πραγματικά να πιαστούμε από αυτό το ζήτημα της ηθαγένειας, επειδή το τίμημα είναι αυτή η παιδική αθωότητα, για να κερδίσουμε συνειδήσεις. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν να στερούνται τα δικαιώματα αυτά τα παιδιά στο όνομα ενός μυσαλόδοξου λόγου. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τους ευρωπαϊστές, χτυπούν ανθρώπους πολιτικά γιατί δήθεν είναι αντιευρωπαϊστές και έχουν συνδέσει τον ευρωπαϊσμό τους μόνο με το ευρώ, αγνοώντας όλο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό αλλά και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα που έχει να κάνει με την ηθαγένεια, πρέπει να πούμε εδώ και καταγράφεται και μέσα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας από τη μειοψηφία ότι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης οι προϋποθέσεις που υπάρχουν για την κτήση της ελληνικής ηθαγένειας είναι πολύ προχωρημένες. Παραδείγματος χάρη η Γερμανία που αποτελεί και το πρότυπό τους ως χώρα και την οποία προσκυνούν συνεχώς. Είναι αυτοδίκαιη η απόκτηση της ηθαγένειας από τα παιδιά αλλοδαπών που γεννιούνται εκεί, αρκεί μάλιστα ο ένας γονέας να έχει μόνιμη και νόμιμη παραμονή στη χώρα, όχι οι δύο όπως εδώ, που γίνεται πια συνεχώς πιο δύσκολο να είναι και οι δύο νόμιμοι στη χώρα. Και βάζει βέβαια ως προϋπόθεση τα 8 χρόνια. Αλλά καταλαβαίνετε, το να είναι ο ένας γονέας είναι πανεύκολο. Ενώ το να είναι και οι δύο γονείς είναι εξαιρετικά δύσκολο που βάζει, που έβαζε μάλλον ο νόμος Ραγκούση. Και που ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή έλεγε όχι, να είναι μόνο ένας γονέας.
Γιατί ποτέ δεν είχαν και οι δύο τη δυνατότητα να έχουν βρει εργασία, να έχουν πληρώσει το ΙΚΑ κλπ. Κλπ, κλπ. Στη Γαλλία επίσης. Μάλιστα στη Γαλλία έχουν φτάσει για τα παιδιά της τρίτης γενιάς να λένε ότι αν έχει γεννηθεί παιδί από αλλοδαπό που έχει γεννηθεί στη Γαλλία, έστω και από έναν γονέα, παίρνει αυτόματα την ηθαγένεια χωρίς καμία προϋπόθεση. Αλλά αυτά δεν τα κοιτάνε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Κοιτάνε μόνο τι συμβαίνει με το ευρώ και τα υπόλοιπα. Πώς θα υπακούσουν στις άλλες διρεκτίβες για το χρέος κτλ. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι το ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το πολιτικό, ότι δεν μπορούν να συνεχίζεται να είναι σε ομοιρία τόσες χιλιάδες παιδιά των μεταναστών χωρίς να ψηφίζεται νέος νόμος και αυτό τον αυταρχισμό να τον αποδέχονται όλοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει, ίσως τα πει αυτά και ο Νίκος, επανειλημμένως ερωτήσεις στη Βουλή. Πώς είναι δυνατόν, ενώ νόμος καταργείται με νόμο, να έχει καταργηθεί ο νόμος της ηθαγένειας και να μην εξετάζονται τα αιτήματα. Αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν ισχύει, δεν μπορεί να ισχύει σε κανένα κράτος δικαίου. Αυτό είναι πραξικόπημα και γίνεται στο όνομα μιας σκοπιμότητας που είναι και ύποπτη. Γιατί στο σχέδιο του Αθανασίου, ανάλογα με τους κοινωνικούς σχετισμούς, είναι πιθανόν να ανακαλέσει και τις ηθαγένειες που έχει δώσει. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει αυτό. Αν ανακαλέσει τις ηθαγένειες που έχει δώσει, σε τι καθεστώς παρανομίας θα βρεθούν χιλιάδες παιδιά. Γιατί μπορεί οι γονείς τους πια να έχουν χάσει την νομιμότητα και να μην μπορούν να ξαναπάρουν ηθαγένεια. Άρα δημιουργούνται δυσεπίλητα κοινωνικά προβλήματα. Και θέλω να καταλάβετε από αυτά που λέω, ότι αυτά που λέμε δεν είναι ούτε τίποτα αριστερά, ούτε τίποτα φοβερά διεθνιστικά, ούτε έχουν να κάνουν με σύνορα, με παγκοσμιοποίηση. Είναι αστικά δικαιώματα. Είναι αυτά που λέει η μειοψηφία του Συμβουλίου Επικρατείας. Δεν πρέπει δηλαδή να θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε έναν αγώνα επαναστατικό, έναν αγώνα αλληλεγγύης, έναν αγώνα δεν ξέρω τι προχωρημένο. Κάνουμε έναν αγώνα αστικών δικαιωμάτων. Αυτή είναι η τραγωδία. Ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε τον αγώνα που έπρεπε να τον δίνουν εκείνοι. Και εμείς να δίνουμε πιο προχωρημένο αγώνα. Γιατί φαντάζονται κάποιοι, α, η αριστερά, ναι. Μάλιστα, μιλάει για την ηθαγένεια. Εμείς μιλάμε λοιπόν για μια νομιμότητα που στο όνομα της σκοπιμότητας έχει χαθεί. Γιατί όλα θυσιάζονται στο όνομα κάποιων νέων αξιών, όπως είναι το έθνος, το οποίο βγαίνει μπροστά ακριβώς γιατί καλύπτει τις ταξικές και κοινωνικές διαιρέσεις, γιατί δεν αφήνει να φανούν οι πραγματικοί κοινωνικοί ανταγωνισμοί. Διότι αν πείσουνε ότι όλα αυτά απειλούνται στο όνομα του έθνους, τότε θα κληθούμε ως έθνος να αντιμετωπίσουμε το χρέος. Και όχι ως τάξεις, όχι ως κοινωνικές ομάδες. Και αν λοιπόν πίσω από όλα αυτά υπάρχει φαντασιωτική αρμονία ενός έθνους που βάλεται από παντού, από τους μετανάστες, από τους Γερμανούς, από όλους, τότε καταλαβαίνετε ότι θα την έχουμε πατήσει όλοι. Άρα υπάρχουν ζητήματα στα οποία έχουμε ιτηθεί συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε ιτηθεί στο μεταναστευτικό, το χάσαμε τον αγώνα, τα στρατόπεδα συγκέντρωση είναι γεμάτα, κανείς δεν τολμάει και σαν ΣΥΡΙΖΑ έχουμε υποχωρήσει τον αγώνα για τους μετανάστες, μη χάσουμε τον αγώνα για την ηθαγένεια, γιατί είναι αγώνας για τα παιδιά πια, είναι αγώνας για τη δημοκρατία, είναι αγώνας για τα δικαιώματα και δεν επιτρέπεται αυτό τον αγώνα να τον χάσουμε, γιατί το τίμημα είναι η παιδική αθωότητα που θα μας κοιτάει στα μάτια και δεν θα ξέρουμε τι να πούμε. Σας ευχαριστώ.